Πολιτικό σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024. Το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο θέτει τον Ντόναλντ Τραμπ εκτός των υποψηφιότητων για την προεδρία στη συγκεκριμένη πολιτεία. This is CNN Breaking News. The Colorado Supreme Court, get this, ruling that Donald Trump is disqualified from running for president in that state in 2024. It's a crucial ruling. Will other states follow? Οι δικαστές αποφάσισαν ότι ο τέος πρόεδρος προέβη σε ανταρσία, υποκινώντας την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Και έτσι δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος. Every time the radical left Democrats, Marxists, communists and fascists indict me, I consider it actually a great badge of honor. Thank you very much. I appreciate it. Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρείται από το ψηφοδέλτιο με βάση το σπάνιο χρησιμοποιούμενο τμήμα 3 της 14ης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος, που αναφέρεται ως ρήτρα εξέγερσης και καταγράφει ακόμη μια αρνητική πρωτιά, αφού γίνεται ο πρώτος διεκδικητής προεδρίας στην Αμερικανική ιστορία που κρίνεται από τη δικαιοσύνη πως δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα. We just received a statement from Donald Trump's campaign advisor Stephen Chung, and unsurprisingly, Wolf, they're attacking this decision tonight. Το δικαστήριο του Κολοράντο εξέδωσε μια απολύτως προβληματική απόφαση και γρήγορα θα καταθέσουμε έφεση στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στρατόπεδο Τραμπ ετοιμάζεται να ασκήσει αμέσως έφεση στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο έχει τον τελευταίο λόγο σε συνταγματικά ζητήματα και ελέγχεται από τον ίδιο τον τέος πρόεδρο, αφού σε αυτό οι συντηρητικοί δικαστές έχουν καθαρή πλειοψηφία, με 3 μέλη τους μάλιστα να έχουν διοριστεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Thank you very much. Because I'm being indicted for you. Never forget, our enemies want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. It's very simple. I'm not going to let them do it. Κανείς δεν θα μου κλείσει το στόμα, διαμηνύει το φαβορί για το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, παραμένοντας αποφασισμένος για την πορεία επιστροφής του στον Λευκό Οίκο. They want to silence me because I will never let them silence you, and in the end, they're not after me, they're after you. I just happen to be standing in their way, and I always will stand in their way. Η απόφαση του Κολοράντο ισχύει μόνον για τις προκριματικές εκλογίες των Ρεπουμπλικανών στις 5 Μαρτίου. Με την απόφαση, ωστόσο, να μην αποκλείεται να επηρεάσει την έκβαση σχετικών υποθέσεων και αλλού στη χώρα. Ωστόσο, υπάρχει παράθυρο διαφυγής, αφού η εν λόγω απόφαση τίθεται σε αναμονή μέχρι τις 4 Ιανουαρίου και από τη στιγμή που ο Τραμπ ετοιμάζεται να προσφύγει εγκαίρως στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ και οι υπεύθυνοι για τις εκλογές θα πρέπει να συμπεριλάβουν το όνομά του στα ψηφοδέλτια, έως ότου παραλυφθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.